ερωτήθη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μεταξύ όλων των άλλων για τη διαχείριση πανδημίας για το υψηλό ποσοστό τεθνεόντων στη χώρα. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εάν η κυβέρνηση προτίθεται να ερευνήσει τους λόγους που συνεχίζουμε να βλέπουμε καθημερινά τουλάχιστον 100 θανάτους, τουλάχιστον Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη στα νοσοκομεία της χώρας. Θα ερευνήσει τους λόγους για τους οποίους χάνουν τόσοι άνθρωποι κάθε μέρα ή το Υπουργείο Υγείας κάποια έρευνα? Προφανώς και ο αριθμός των θανάτων μας απασχολεί. Στο δημόσιο διάλογο κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφορες εξηγήσεις. Η κυβέρνηση προφανώς και είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους ειδικούς και αξιολογεί τα ζητήματα. Συνδέεται ο αριθμός των θανάτων με το πολύ ψηλό ποσοστό ανεμβολίαστων, με το χρόνο που τα περιστατικά αυτά έρχονται στα νοσοκομεία, με τα υποκείμενα νοσήματα που ενδεχομένως έχουν, προφανώς με κάποιες αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όλα αυτά είναι παράμετροι και παράγοντες που ο καθένας στο μέγεθός του παίζει ένα ρόλο στο να έχουμε δυστυχώς αυτού του μεγέθους τις απώλειες. Να πω όμως ότι η χώρα μας εξακολουθεί να παραμένει στον ευρωπαϊκό ή κάτω από το μέσο όρο σε ανθρώπινες απώλειες από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα, και ότι αυτό που βλέπουμε από το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι δυστυχώς ότι το 85% των ανθρώπων που διασωληνώνονται, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που δυστυχώς χάνουν τη μάχη, είναι ανεμβολίαστοι. Αυτό πρέπει να αποτελέσει ένα ακόμα επιχείρημα, ένα ακόμα μήνυμα σε όσους επιμένουν να μην εμβολιάζονται, να σπεύσουν να κάνουν το εμβόλιο. Και η κυβέρνηση προς την κατεύθυνση αυτή έκανε και θα εξακολουθεί να κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Λοιπόν, λάμπρο όσο καλοπροαίρετοι και να είμαστε, με συγχωρείς, μας κάνουν πλάκα. Μας δουλεύουν ασυστόλως. Και μάλιστα πολυπλεύρος. Ακόμη να κατανοήσω με 1,5 χρόνο μετά ότι το εμβόλιο δεν σπάει αλυσίδες μετάδοσης. Παρότι το ξέρουνε και το μετέτρεψαν ότι κάντο, γιατί αν νοσήσεις δεν θα νοσήσεις βαριά, έτσι, κάνουμε κουκουρούκου. Το εμβόλιο λοιπόν για αυτό που το λένε δεν είναι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, τι είναι ακριβώς οι εμβολιασμένοι? Πρώτης, δεύτερης, τρίτης δόσης, δεύτερης και νόσησης, όπως είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος, που είναι μεγαλύτερη ανοσία από το αν έχεις κάνει τρεις, που είναι περισσότερο από το αν έχεις κάνει δύο. Όσο για τα στοιχεία που ακούμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, από εδώ το έχουμε πει απανωτές φορές, δεν τους έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Τα στοιχεία είναι όπως τους κατέβουν. Δώστε στη δημοσιότητα τα πρωτογενή στοιχεία. Αυτό έχουμε πει. Και τότε να μετρηθούμε. Αν σας κουτάει, δώστε τα. Δεν μας λένε τίποτα ό,τι μας δίνετε. Είναι κάθε μέρα μπουρδουκλωμένα, για να μην πω κατασκευασμένα. Και παρεπιπτόντως, πού ήταν όλα αυτά? Να θυμίσω ότι πριν την Όμικρον με τη Δέλτα, η συντριπτική πλειοψηφία ήταν εμβολιασμένη. Πάλι είχαμε ρεκόρ θανάτων. Τότε τι εξήγηση υπήρχε? Να τα πω και πιο χειρότερα, έτσι ακούγοντας. Το 80% είναι ανεμβολίαστοι, λέει, από τους νεκρούς. Ωραία. Το 20% είναι εμβολιασμένοι. Θέλετε το 10%? Ναι. Δεν τρέχει τίποτα για αυτό το 10% που έχει κάνει τρεις δόσεις? Τίποτα, που πέθανε? Αυτό το 10% δεν λέει κάτι? Πλάκα μας κάνετε? Αλλά υπάρχουν και τα χειρότερα. Our world in data. 20 Ιανουαρίου. Επειδή είμαστε, λέει, στις καλύτερες θέσεις Ευρώπης. Τι εννοούσε ακριβώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Διαβάζω από το Our World in Data, λοιπόν. 20 Ιανουαρίου. Πρώτη στους θανάτους ανά εκατομμύριο στο μέσο εβδομαδιαίο κυλιόμενο, η Ελλάδα με 8,73%. Ο δεύτερος είναι η Κύπρος με 4,46%. Τρίτη είναι η Πορτογαλία με 3,43% και κατεβαίνουν. Να το κάνω και πιο λιανά. Με βάση τις 20 Ιανουαρίου στο Our World in Data, η ίδια κατηγορία σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει 8,73 ανά εκατομμύριο, όταν οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν 3,98 μέσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3,92. Τι εννοούμε λοιπόν? Αυτή είναι η εξήγηση που βγάζουν. Δεν την καταλαβαίνω. Άρα, επανέρχομαι.
80% πεθαίνουν, που παθαίνουν μες στις ΜΕΘ, ανεμβολίαστοι. Οκ, okay, εγώ δεν λέω, εσείς λέτε να πάει και το παλιάμπελο. Τα θέλαν δηλαδή και τα άπαθαν. 20% εμβολιασμένοι. Για αυτούς έχετε να πείτε κάτι? Δεν σας προξενεί έτσι ενδιαφέρον, κατάπληξη, κάτι της, να το κάνετε, να το ψάξετε, γιατί είναι 20% από τους εμβολιασμένους πεθαίνουν, μάλλον το σωστό της διατύπωσης. Το 20% που νοσηλεύονται μέσα στις ΜΕΘ κατά το κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι εμβολιασμένοι. Αυτοί γιατί πεθαίνουν? Είναι όπως το άλλο της γρυπούλας. Έχεις όμως και ορισμένα ωραία. Για ακούστε τώρα εδώ, για να καταλάβετε τι εννοώ. Λέει η κυρία Παπαευαγγέλου: αναφορικά δε με τις προβλέψεις σχετικά με το τέλος της πανδημίας, μετά την πιθανή ανάπτυξη ανοσίας της Αγέλης, που θα προσφέρει μεγάλη διασπορά της παραλλαγής όμικρον, και τη μετάπτωση της πανδημίας σε μια ενδημική νόσο όπως και η γρήπη, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Γενικός Διευθυντής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ο Γκεμπρεβέσιους ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει, ενώ οι συνεργάτες του ξεκαθάρισαν ότι η μεγάλη διασπορά του ιού στην παρούσα φάση σαφώς δίνει ευκαιρία στον ιό να αναπτύξει και νέες παραλλαγές. Αλήθεια, ποιος έκανε τέτοιες προβλέψεις? Εσείς, η Επιτροπή? Εσείς δεν είστε που κάνατε προβλέψεις που ούτε λίγο ούτε πολύ ενθαρρύνατε τον κόσμο να κυκλοφορεί και φτάσατε να μιλάτε για καλοκαιρινό μπουρίνι? Ένα μπουρίνι με το μεγαλύτερο θανατικό στην Ευρώπη. Εσείς δεν λέγατε πριν κάνετε το άτυπο και ανομολόγητο lockdown ότι δεν σας ανησυχεί η όμικρον και ότι γι' αυτό δεν κλείνετε, αφήνοντας μπουζουκτσίδικα, χορευτάδικα και γήπεδα ανοιχτά? Εκτός βέβαια το ότι δεν παίρνατε και δεν παίρνετε κανένα μέτρο δημόσιας υγείας, παρά μόνο κάνατε επίκληση στην ατομική ευθύνη. Πού και πού μεταξύ των αισιόδοξων μηνυμάτων περί του τέλους της πανδημίας. Εσείς δεν είστε που ανοίγατε τα σχολεία γιατί όλα επιπεδώνονται? Το ξεχάσαμε? Εσείς δεν βάζετε τα επιτελεία δημοσιογραφικά να ρωτάνε επιστημονικά αν έρχεται το τέλος της πανδημίας και εκείνοι απαντούσαν ναι? Αυτά δεν ρωτάγαν δήθεν αν ήξερα αν ο ιός θα κάνει τον κύκλο του και θα φύγει? Εσείς δεν είστε εκείνοι που φέρνατε ακόμη και τους γκουρού από το εξωτερικό για να ενισχύσετε τους γκουρού του εσωτερικού, τους μοντελίστες και όλους παραθεράτους και τους ακαταδίωκτους που μιλάγαν για γρυπούλα με μια έξαρση στα μέσα στο Γενάρη και μετά τέρμα? Τα ξεχάσατε, κυρία Βάνα, κυρία Γκάγκα, κύριε Γκίκα? Εσείς δεν μιλάγατε διαστόματος και υπογραφής του μοντελίστα Βορείου Ελλάδας, μοντελίστα Νοτίου Ελλάδος για αποκλιμάκωση από τα μέσα του Γενάρη? Του Νοτίου τώρα του φαίνονται λειψά τα στοιχεία. Είναι τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιεί 2 χρόνια. Τότε δεν ήταν λειψά, τώρα είναι λειψά, γιατί δεν βεβαιώνουν τα νούμερα που ήθελε να βεβαιώσουν. Αυτό είναι, αλακάρτ. Τα ξεχάσατε όλα αυτά? Μήπως θέλετε να τα ξεχάσουμε κι εμείς? Αυτό θέλετε? Νομίζετε ότι όλοι είναι χρυσόψαρα στη γυάλα? Μαζί με όποιο καινούριο και υψηλότερο δυστυχώς φράγμα θανάτων που βάζετε κάθε λίγο και λιγάκι, θα σπάσει κάποτε και η γυάλα και τότε να δούμε τι θα γίνει. Μέχρι πότε νομίζετε λοιπόν ότι θα μπορείτε να λέτε και να ξελέτε, γιατί αυτό έγινε χθες? Εσείς που μας είχατε κατευθύνει στο ότι περνάμε, ξαφνικά θυμηθήκατε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ότι δεν ξεμπερδεύουμε. Ήρθε και η δήλωση του Υπουργού Υγείας Γερμανίας και τώρα τα μπερδέψατε. Ή μήπως λέγεται ηρωνικά για όσους καμαρώνουν ότι πέτυχαν ή βρήκαν κάτι δύσκολο που ήταν αυτονόητο? Για να ξέρουμε. Για να καταλάβετε, είχαμε κι άλλα στη χθεσινή ενημέρωση. Γκίκας Μαγιορκίνης. Προσέξτε, διατύπωση. Είναι προφανές ότι το κύμα της όμικρον στην Ελλάδα έχει μπει σε μια τροχιά συρρήκνωσης, κάτι που αναμένουμε να φανεί και στην πίεση στο σύστημα υγείας τις επόμενες εβδομάδες. Η εβδομάδα έγινε εβδομάδες. Και αμέσως μετά, ακούσατε τι είπε. Είναι προφανές ότι το κύμα της όμικρον στην Ελλάδα έχει μπει σε μια τροχιά συρρήκνωσης, κάτι που αναμένουμε να φανεί και στην πίεση στο σύστημα υγείας τις επόμενες εβδομάδες. Αμέσως μετά λες και πας για παμνησία. Ακριβώς αμέσως. Η επόμενη παράγοντα. Κατά πόσο η συρρήκνωση της διασποράς θα συνεχιστεί, είναι κάτι που δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια. Τότε τι το λες το προηγούμενο, ρε Γκίκα? Για πες μας. Σας διαβάσω όλο το απόσπασμα.
Είναι προφανές ότι το κύμα της Όμικρον στην Ελλάδα έχει μπει σε μια τροχιά συρρήκνωσης, κάτι που αναμένουμε να φανεί και στην πίεση στο σύστημα υγείας τις επόμενες εβδομάδες. Επόμενη παράγραφος. Κατά πόσο η συρρήκνωση της διασποράς θα συνεχιστεί, είναι κάτι που δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια. Με βάση ωστόσο την πορεία της επιδημίας και σε προηγούμενα κύματα, αναμένουμε να σταθεροποιηθεί σε ένα πλατό το οποίο είναι πιθανόν ψηλότερο από αυτό της Δέλτα όσον αφορά τα κρούσματα που καταγράφονται σε καθημερινή βάση. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, περιμένουμε μια κάμψη στην πίεση στο σύστημα υγείας ως αποτέλεσμα της επέκτασης του εμβολιασμού, καταρχήν με την τρίτη ενισχυτική δόση, αλλά κυρίως μέσω της προσέλευσης συμπολιτών που μέχρι στιγμής διστάζαν να εμβολιαστούν. Είναι φανερό δηλαδή ότι ήθελε να καταλήξει εκεί που κατέληξε, έστω και με τα χίλια ζόρια. Δεν σου βγαίνει η βραγκή καμαριοκίνη. Πάρ το αλλιώς. Δεν γίνεται μέσα σε δύο παραγράφους η μία να αναιρεί την άλλη για να καταλήξεις σε άλλο θέμα, για το οποίο είπαμε, άντε και είναι έτσι, το 80% παθαίνει μες στις μεθ ανεμβολίαστη. Λέτε εσείς, τα στοιχεία δεν τα έχουμε δει. Το 20% εμβολιασμένοι. Για αυτούς, ακόμη και τα ποσοστά που μας δίνουν για τους ανεμβολίαστους και τους εμβολιασμένους που καταλήγουν μες στις μεθ, τα έχουν κάνει κυλιόμενα μεταξύ τους, κειμενόμενα για την ακρίβεια. Τι είναι σωστή έκφραση. Κειμενόμενα. Ένας λέει 80. 80% μέσα στις μεθ που καταλήγουν είναι ανεμβολίαστοι. Άλλος λέει 90. Η κυρία Παπα Ευαγγέλου χθες είπε 92. Μέσα στην ίδια μέρα αυτά. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι βγάζει και άκρη. Είναι τόσο αξιόπιστα τα στοιχεία που ούτε μεταξύ τους δεν συνεννοούνται. Αλλά από τη χθεσινή ενημέρωση τσιμπήσαμε και κάτι άλλο. Λέει λοιπόν η κυρία Παπα Ευαγγέλου, δεδομένα του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με τα εργαστήρια αναφοράς δείχνουν ότι η παραλλαγή όμικρον ευθύνεται για το μεγαλύτερο μερίδιο των νέων κρουσμάτων στην επικράτεια, που αποτελούν το 80 με 90% των νέων κρουσμάτων που αναλύθηκαν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και τη Θεσσαλία. Λέμε εμείς τώρα, αλήθεια, για δημοσιεύσετε αν έχετε, αφού λέτε ότι έχετε, την έκθεση με τα ονόματα και τις επίσημες υπογραφές αυτών των εργαστηρίων και όχι τα επεξεργασμένα δήθεν στοιχεία του ΕΟΔΗ. Αν τολμάτε δηλαδή, δώστε στη δημοσιότητα ένα κείμενο του ΙΕΒΑ που να γράφει σαφώς τις ενέργειες που έχει κάνει σε σχέση με την αλληλούχηση. Για δώστε στη δημοσιότητα, αν έχετε στοιχεία από όλους αυτούς που πληρώνονται από την εμβληματική δράση. Μωρέ, μπράβο και όνομα που είχατε βρει πριν ένα χρόνο. Και συνεχίζει. Θα ήθελα να κλείσω με μια αναφορά στα παιδιά, λέει η κυρία Ευαγγέλου. Σύμφωνα με τις εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΗ, παράλληλα με την ύφεση των νέων κρουσμάτων σε όλη την επικράτεια, σημειώνεται μείωση και στον απόλυτο αριθμό των νέων κρουσμάτων σε παιδιά σχολικής ηλικίας 4 έως 18 ετών. Αυτό λοιπόν, αυξήθηκαν οι νοσηλίες στα παιδιά. Λέει, πιο συγκεκριμένα, τη δεύτερη εβδομάδα αναφοράς του 22, δηλαδή μεταξύ 10 έως 16 Ιανουαρίου, και ενώ τα σχολεία είχαν ανοίξει και ενεργήθηκε μαζικός έλεγχος των παιδιών, ο συνολικός αριθμός των νέων κρουσμάτων μειώθηκε σε 36.300 έναντι 43.386 κρουσμάτων που δηλώθηκαν την πρώτη εβδομάδα του έτους, και ενώ τα παιδιά ήταν εκτός σχολείου. Πρώτα-πρώτα, γιατί δεν περιμένετε και κανένα δύο εβδομάδες ακόμη για να βγάλετε συμπέρασμα? Έπειτα τι θέλετε να μας πείτε? Ότι τα στείλατε στο σχολείο για να δείτε ποια έχουν αρρωστήσει? Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, αυτό μας λέτε? Ή μήπως θέλετε να μας πείτε ότι στείλατε τα παιδιά στο σχολείο για να δείτε πόσα θα μπορούσαν να νοσήσουν πηγαίνοντας? Κάνετε μήπως καμιά μελέτη και δεν μας το έχετε πει? Κάνετε μήπως μελέτη για να μας ανακοινώσετε τα αποτελέσματα μετά από κανένα εξάμηνο? Παρακολουθώντας το δείκτη θετικότητας στα παιδιά που παραμένει εξαιρετικά χαμηλός, ενώ η αύξηση του ποσοστού των κρουσμάτων στα παιδιά, όπως άλλωστε έχουμε πει πολλές φορές και στο παρελθόν, είναι εντελώς αναμενόμενη, αφού τα παιδιά αποτελούν τη μοναδική πληθυσμιακή ομάδα που ελέγχεται με self-test οριζόντια ολόκληρη δύο φορές την εβδομάδα. Αλήθεια, με self-test κάνετε testing και χνηλά της κυρία Παπαευαγγέλου? Κάνετε και επιδημιολογική επιτήρηση? Μπορείτε να μας πείτε σε ποια άλλη χώρα γίνεται αυτό?
Και αν έστω αυτό που κάνετε το θεωρείτε ικανοποιητικό, γιατί δεν το κάνετε σε όλο τον πληθυσμό τότε? Δεν μπορείτε, είναι κάτι άλλο? Και δεν τέλειωσα. Λέει η κυρία Βάνα. Εδώ να προσθέσω ότι όπως σας ανέφερα από τα δεδομένα του ΕΟΔΗ, το 93,4% των θανάτων των τελευταίων δύο εβδομάδων αφορούσαν άτομα τα οποία ήταν πλήρως ανεμβολιαστά, προσέξτε τη διατύπωση, ή δεν είχαν κάνει την τρίτη δόση. Το καταλάβατε? Το 93,4% των θανάτων των τελευταίων δύο εβδομάδων αφορούσαν άτομα τα οποία ή ήταν πλήρως ανεμβολιαστά ή δεν είχαν κάνει την τρίτη δόση. Δηλαδή είχαν κάνει τις δύο. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα πολύ ισχυρό νούμερο. Είναι πολυπαραγωγικό το θέμα. Δεν είναι μόνο ένα, δεν υπάρχει μια εξήγηση. Ένας δεύτερος παράγοντας που μας απασχολεί πολύ είναι ότι βλέπουμε ότι πολλοί συνάνθρωποι μας προσέρχονται πολύ αργά στο νοσοκομείο, διασωληνώνονται στα εξωτερικά ιατρία. Συνέχεια τα ακούμε αυτό. Συνεπώς νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να περάσει το μήνυμα ότι ο κορονοϊός και η μετάλλαξη όμικρον δεν είναι απλό κρυολόγημα. Σόπα! Πριν 15 μέρες ήσουν από αυτές που έλεγαν επιπεδώνεται, τελειώσαμε, μια γρυπούλα θα γίνει, ενδημικός. Θα πρέπει όταν ξέρουμε ότι νοσούμε να είμαστε σε επαφή πάντα με έναν γιατρό. Έλα, αλήθεια. Δεν θέλουμε ο κόσμος να παίρνει φάρμακα στο σπίτι, γιατί αυτό τον κάνει λίγο να καθησυχάζει όταν έχει τον έλεγχο. Θα πρέπει να είναι σε επαφή με γιατρό και να ακολουθεί τις οδηγίες και να μην πάει και να μην παραβλέπει να πάει στο νοσοκομείο νωρίς. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό που είπε χθες είναι σαφής ομολογία ότι πεθαίνουν και άνθρωποι επειδή δεν προλαβαίνουν να αντιμετωπιστούν. Ποιος τους κρατάει στο σπίτι, οι ίδιοι? Ποιος πιστεύει ότι υπάρχει σήμερα άνθρωπος που αποφασίζει να μείνει στο σπίτι και να μην πάει στο νοσοκομείο με τα τόσα που ακούει? Λέτε να θέλει να μείνει στο σπίτι όταν ξέρει ότι δεν υπάρχει οικογενειακός γιατρός, όταν ξέρει ότι δεν υπάρχει καλά-καλά δημόσιο σύστημα υγείας και το κρατάνε οι εργαζόμενοι με νύχια και δόντια? Για κόφτε τώρα αυτό που αρχίσατε με τους αρνητές που λέτε ότι δεν αφήνουν τον κόσμο να πάει στα νοσοκομεία. Αυτό δεν ισχύει. Μπορεί και να ισχύει. Εμείς λέμε ότι δεν ισχύει. Μέχρι στιγμής όμως δεν πείθετε κανέναν ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν επειδή αργούν να πάνε στα νοσοκομεία από μόνοι τους. Αυτό μας θυμίζει τα περί ατομικής ευθύνης. Δηλαδή ατομική ευθύνη στην προστασία αντί για δημόσια υγεία. Ατομική ευθύνη και στο θάνατο. Πάει έτσι? Και ποιος έκανε το κλίμα καθησυχασμού, ακόμη και με τις δημόσιες αναρτήσεις, ο καθένας που νοσούσε? Μίνα Γκάγκα. Μας προβληματίζει γενικά όλους η πίεση στο σύστημα υγείας και η κούραση όλων των ανθρώπων που δουλεύουν στο σύστημα υγείας 2 χρόνια τώρα με όλα τα περιστατικά COVID που είναι πολλά. Είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή, λέει η κυρία Γκάγκα, η αναπληρώτρια υπουργός, όπως σας είπε η κυρία Παπαευαγγέλου, ήδη πάνω από 5.000. Δηλαδή η κυρία υπουργός πόσα πάνω από 5.000? Μέχρι χθες, πριν πεθάνουν καμιά 200 και μπαίνοντας κατά μέσο όρο 500 την ημέρα μέσα, ήταν 6.000. Δε θα είναι σήμερα 7.000? Γιατί λοιπόν δεν λέτε σε εμάς τους μακάκες πόσα? Πόσα πάνω από 5.000? Πόσα είναι, αγαπητή κυρία υπουργός? Όσο για την αντιμετώπιση των περιστατικών εκτός COVID, να τι συμβαίνει. Χθες έστειλα ένα φίλο με το ΕΚΑΒ με κρίση υπέρτασης 19 στον Ερυθρό, προσέξτε, τηλεφωνικά, στις 17:30, ξεμπέρδεψε από το μήνυμα που μου έστειλε στις 5 το πρωί. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται εδώ? Λέει άλλος επιστήμονας, υπάρχει μια άλλη μελέτη, προσέξτε το ερώτημα, που δείχνει ότι η θετικότητα του ιού παραμένει ενεργή ακόμη και 10 μέρες μετά την νόσηση και εξακολουθεί να είναι μεταδοτικός ο ιός. Εσείς θα εξετάζατε ένα ενδεχόμενο επέκταση καραντίνας των 5 ημερών ώστε να αποφευθεί μια περαιτέρω διασπορά? Αυτό είναι το ερώτημα. Λέει ο άλλος επιστήμονας, κ. Μαγιορκίνης. Να αναφερθώ στη συγκεκριμένη μελέτη επειδή τη διάβασα. Δεν έδειξαν μολυσματικότητα του ιού, αλλά μέτρησαν μια μορφή που θεωρούν ότι είναι ενεργή. Τι είδους ενεργή μορφή είναι αυτή, ρε επιστήμονα? Αφού είναι ενεργή, τι ακριβώς κάνει? Ενεργή, για δεν ενεργή. Και αν ενεργή,
πώς ενεργεί. Αν ενεργός ενεργεί, αν είναι ενεργή, ενεργεί ή δεν ενεργεί. Θα ενεργηθούμε. Έλεος. Μπήκαμε και στο κεφάλαιο της υποπαραλλαγής όμικρον 2. Με σχετικό ερώτημα, χθες. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Μαγιορκίνης? Να πω γελή για την παραλλαγή. Από την αρχή, από τις αρχές Δεκεμβρίου, μπορείτε να το ψάξετε κιόλας, υπάρχει και δημοσίευμα του Guardian, εδώ το έχουμε διαβάσει αναλυτικά σας θυμίζω, που είχε αναφερθεί ότι ο όμικρον έχει δύο κλάδους. Ο ένας από τους δύο κλάδους τον ονομάσαμε και stealth, κρυφό, επειδή έχει μια μετάλλαξη στη θέση 67 που τον κάνει μια ανιχνεύσιμο από την κλασική μέθοδο που χρησιμοποιούμε για την ανίχνευσή του. Φαίνεται λοιπόν ότι μάλλον στην Νορβηγία αυτός ο κλάδος έχει επεκταθεί, ίσως και σε κάποιες άλλες χώρες. Το κατά πόσο αυτό σημαίνει ότι είναι πιο μεταδοτικό είναι ακόμη νωρίς να το πούμε, γιατί δεν το έχουμε δει να συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Και μπορεί τυχαία ο ένας κλάδος να επεκταθεί στη μία χώρα και τυχαία σε κάποια άλλη χώρα να δημιουργήσει μία επέκταση. Να σας θυμίσω πόσο αναλυτικά μιλήσαμε με αυτό και μόλις και προχθές ακόμη το επαναλάβαμε με τον κύριο Γιαννακάκη, το θυμάστε. Ποια Νορβηγία που είναι μόνο? Τη βρήκαν πρώτοι οι Εγγλέζοι και υπάρχει σε ένα κάρο χώρες. Τι μας λέει? Μήπως το πάει και εδώ σαν την ιστορία, τη θυμάστε, πριν μερικούς μήνες με την Νιγηριανή που είχαμε βγάλει το έγγραφο ότι είμαστε γεμάτοι σύμφωνα με το ΙΒΕΑ και εκείνος έλεγε ότι δεν είναι έτσι, περιμένετε να δείτε κτλ. Κτλ. Και πώς ισχύει ότι δεν υπάρχει στη χώρα μας, που είπε? Έχει κάνει αλληλούχηση? Και έχει βρει ότι δεν υπάρχει η λεγόμενη stealth, αόρατη παραλλαγή? Πώς τα λέει αυτά? Μίνα Γκάγκα. Έχουμε ελάχιστους θανάτους από όμικρον. Να σας πω λίγο για να καταλάβετε. Κάθε χρόνο έχουμε θανάτους από γρήπη και θυμόσαστε με τον αείμνηστο Σκλαβενίτη ότι ένας άνθρωπος 50+ χρόνων κατέληξε από γρήπη. Άρα οι θάνατοι από λοιμώξεις είναι κάτι που βλέπουμε. Οι θάνατοι από ιώσεις είναι κάτι που βλέπουμε, ακόμη και για κάτι τόσο κοινό όσο η γρήπη και το κρυολόγημα. Σκεφτείτε τώρα, ακόμη και από μια ήπια λίμωξη, αν έχουμε 20.000 κρούσματα καταγεγραμμένα ή την προηγούμενη βδομάδα που φτάσαμε και σε μεγαλύτερα νούμερα, κάποιοι συνάνθρωποι μας είναι ευάλωτοι. Κάποιοι συνάνθρωποι μας είναι μεγάλοι σε ηλικία, κάποιοι έχουν νοσήματα, είναι φυσικό να υπάρξουν θάνατοι. Δηλαδή τι θέλει να μας πει? Ότι ο Σκλαβενίτης ανήκει σε αυτή την κατηγορία? Κάποιοι συνάνθρωποι μας είναι ευάλωτοι, κάποιοι συνάνθρωποι μας είναι μεγάλοι σε ηλικία, κάποιοι έχουν νοσήματα, σε αυτή ανήκει ο Σκλαβενίτης κατά την κυρία Γκάγκα? Και εκτός αυτού, ποιος της έδωσε το δικαίωμα να αναφερθεί σε αυτόν ονομαστικά, για παράδειγμα? Δεν είναι ανεπίτρεπτο να χρησιμοποιείς το θάνατο κάποιου για να δικαιολογήσεις τα δικαιολόγητα? Χοντράδα. Πράγματι χοντράδα.